Εμείς δεν βλέπουμε αποκομμένα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές χρήσεων γης και αυτό αφορά και την επένδυση συνολικά στο ελληνικό. Για μας ουσιαστικά το ελληνικό ανήκει σε όλο το λαό της Αττικής και άρα το τι προβλέπεται να γίνει εκεί αφορά όλους τους εργαζόμενους του λεκανοπεδίου. Όλα αυτά ουσιαστικά δεν γίνονται για τις δικές μας πραγματικές ανάγκες. Θα μπορούσε να είναι όλος αυτός ο χώρος μια μεγάλη ανάσα ζωής για όλους τους κατοίκους της Αττικής, μια ανάσα για τα 4 εκατομμύρια κατοίκους. Ξέρουμε ειδικά πως οι ανάγκες για αθλητικούς χώρους στην Αττική είναι τεράστιες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και το προχθεσινό που εισέγασε συζήτηση από την κυβέρνηση να παραχωρήσει το κλειστό γήπεδο της Παιανίας αλλά και τους χώρους ΟΑΚΑ για τις ανάγκες του ελληνικού στίβου. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να γίνει ένα πάρκο με τις αναγκαίες αθλητικές εγκαταστάσεις. Φτιάχνετε ουσιαστικά εσείς μια πόλη διακρίσεως με όλες τις υποδομές που χρειάζονται οι όμιλοι για να βγατήσουν τα κέρδη τους σε τουρισμό, εμπόριο, εκπαίδευση, υγεία, άθληση, καζίνο, ακόμα περισσότερο. Άρα, τι συζητάμε σήμερα ακριβώς? Προφανώς, όταν φτιάχνεις μια πόλη, προκαλείς και επιβάρυνση στο περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να το καταλάβει αυτό. Και προφανώς, εμείς δεν θα πέσουμε στην παγίδα να κουβεντιάσουμε κομμάτι-κομμάτι αποσπασματικά για την επένδυση. Άλλωστε, έχετε ευθύνες όλες οι περιφερειακές αρχές, και αυτή τώρα αλλά και οι προηγούμενοι, για την αποξίωση όλου αυτού του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος στον Άγιο Κοσμά, για τις εγκαταστάσεις που έκτισε ο ελληνικός λαός ουσιαστικά, που τόσα χρόνια τα αφήνεται στο έλεος και στη φορά. Άλλωστε, ακόμα και αυτές τις νέες εγκαταστάσεις που παίρνετε, δεν διασφαλίζεται με κανέναν τρόπο ότι θα γίνουν και ότι θα μεταφερθούν εκεί οι αθλητές που βρίσκονται στον αέρα αυτή τη στιγμή, αφού δεν προβλέπετε πού θα πάνε στο ενδιάμεσο και μέχρι πόσο θα είναι εκεί. Και επίσης, έχουμε την κύβα του 2004. Και από το κέντρο Κανόε Καγιάκ, που υποτίθεται ότι θα πήγαινε εκεί η εθνική ομάδα και φυσικά δεν πήγε ποτέ. Είναι λοιπόν σαφές ότι δουλεύετε για τους ομίλους, γιατί λάμπτα την πελοβή, να το πούμε ξεκάθαρα, τύχει για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του λαού σε εκπαίδευση, αναψυχή, άθληση. Δεν μας πείτε λοιπόν ότι σας νοιάζει ο αθλητισμός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καταψηφίσουμε τη μελέτη και ουσιαστικά πολλές δυσμενές επιπτώσεις στους κατοίκους της Αττικής. Θα στερεί την ελεύθερη πρόσβαση του λαού στο παραλιακό μέτωπο.